Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Φίλων της Bayern της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Ηλία Γεωργιάδη, ο οποίος είναι μαζί μας και ήταν χθες στο Καραϊσκάκι, δεν ήταν στα γεγονότα του Youth League. Έτσι είναι, κύριε Γεωργιάδη, καλημέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ναι, ήμουνα στο γήπεδο του Καραϊσκάκι, όχι στα επεισόδια που γίνανε στην ΚΑΠΑ 19. Ναι. Μάθατε όμως μάθατε τι έγινε εκεί. Νομίζω ένας από αυτούς που χτυπήθηκαν ήταν και υπεύθυνος το συνδέσμου της Bayern, Γερμανός. Να σας πω οριακά, με βάση την ώρα, ότι εγώ μπαίνω πρώτος για τον έλεγχο στο Καραϊσκάκι και εκείνη την ώρα μαθαίνουμε επί τόπου ότι γίνονται επεισόδια στον αγώνα της ΚΑΠΑ 19, ναι. Έτσι, και τα μαθαίνουμε ζωντανά εκείνη την ώρα. Και αυτό έχει και είναι σημασία, ένα σοκ προφανώς. Ναι, αυτό έχει σημασία, γιατί εκείνη την ώρα πάω να περάσω τον έλεγχο της αστυνομίας, ναι, κρατώντας τα πανό μας. Το πανό. Ακριβώς. Και αυτό με το πανό που τώρα έγινε πραγματικά, σας σταματήσανε επειδή έγραφε Θεσσαλονίκη. Ναι, όπως και πριν 4 χρόνια, έτσι και φέτος, χθες είχαμε ένα παρόμοιο πρόβλημα. Ναι. Οι άνθρωποι, κάποιοι συνέλληνες μας, βλέποντας τη λέξη Θεσσαλονίκη σε ένα κομμάτι πανί, ναι, τους έπιασε μια ταραχή και μια μηχανία και κάναν σαν πανικόβλητη να μου το αρπάξαν από το χέρι και τρέχανε 4-5 άτομα πάνω κάτω για να σας δώσω να καταλάβετε. Ναι. Το πετάξαν σε μια άκρη, μου είπαν, δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Ναι. Μου λένε ότι γράφει Θεσσαλονίκη και προκαλούμε τον κόσμο του Ολυμπιακού. Άκου εκεί Θεσσαλονίκη. Απίστευτο. Καλά και εσείς με πάνω Θεσσαλονίκη. Ναι, μα είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Ναι, δηλαδή αν έγραφε κάποια άλλη πόλη της Ελλάδας δεν θα υπήρχε πρόβλημα η Θεσσαλονίκη. Όχι, αν γράφατε Σόφια ή Σκόπια θα ήταν. Δραπετσόνα, με έγραφε Δραπετσόνα, Καμίνια και τέτοια. Φίλε, εντάξει το Δραπετσόνα, αλλά ακόμα και αν έγραφε Σόφια δεν του πειραζε. Αν έγραφε Σκόπια δεν του πειραζε. Το Θεσσαλονίκη του πειράζει. Δεν ξέρω. Απλά έτσι ένιωσα λίγο μια υποβάθμιση και του είπα τέλος πάντων να βρεις μια λύση και μου λέει δεν φτάνει αυτά που κάνετε, μου ζητάς και το λόγο. Λέω τι κάναμε ρε φίλε, πες μας, γιατί δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει, μόλις ήρθα στο γήπεδο. Γεννηθήκατε στη Θεσσαλονίκη. Ναι, μπράβο. Καλά είναι δυνατόν. Είστε βόρειοι. Προφανώς του είπα και το άλλο, το ότι υπάρχει και μπορεί να, αν μπει ένα πανό που γράφει Αθήνα δεν σας ενοχλεί, η Θεσσαλονίκη σας ενοχλεί. Εκεί κάποιος πέταξε τη λέξη ότι μπορεί να είμαστε οπαδοί κάποιας ομάδας Θεσσαλονίκης, δεν θέλω να αναφερθώ. Έτσι, έγινε πάλι εκεί πέρα μια μηχανία, ένα θέμα. Τέλος πάντων το λύσαμε αυτό. Μάλιστα. Τι σας είπαν δηλαδή, ότι είστε παοξίδες γι' αυτό? Κάποιοι οι οποίοι δεν μπορέσαμε να καταλάβουμε, γιατί εκεί μιλάμε για πολύ κόσμο που δουλεύει. Υπάλληλοι του Ολυμπιακού, σεκιουριτάδες. Ναι, σεκιουριτάδες, εταιρείες. Ουδέτερες υποτίθεται. Θεωρητικά ιδιωτικές, ναι. Ναι. Είχε αστυνομία, είχε πολύ κόσμο. Ναι, κοστομαρισμένος, ναι, και μη. Μάλιστα. Έτσι. Και ήρθε κάποια στιγμή και η δικηγόρος της Bayern και έλυσε, ναι, το, ναι, θέμα. Ναι. Φωνάξαμε τους ανθρώπους της Bayern αμέσως. Ρεζί. Γιατί αυτό το θέμα δεν είναι στα ελληνικά πλαίσια, στο ελληνικό πλαίσιο του πρωταθλήματος. Είναι στην Ευρώπη. Champions League. Στα ελληνικά πλαίσια πιστεύω ότι αν πηγαίνατε και ξύλο θα τρώγατε και το πανό θα σας παίρνανε και θα σας βγάζανε και τρελούς. Στο τέλος, αν ήταν Ελλάδα. Ότι προκαλέσατε. Ότι προκαλέσατε. Εμείς κάποια στιγμή τους είπαμε ότι το θέμα μπορούμε να το φτάσουμε και με μια επιστολή στην ομάδα και στην UEFA. Δεν είναι θέμα του Ολυμπιακού και του ΠΑΟ και δεν ξέρω εγώ ποιανού άλλου. Ναι. Με την παρέμβαση. Δεν είναι Αθήνα Θεσσαλονίκη. Κατάλαβατε, ναι, και τους είπαμε δώστε μας το πανό πίσω. Το δώσανε. Και επενεύει η δικηγόρος της ομάδας, ναι, και βρέθηκε λύση. Το βάλατε το πανό μέσα? Βεβαίως το βάλαμε μέσα. Κρεμάστηκε κανονικά? Κανονικά και με τον νόμο. Επειδή κανονικά έλεγε Θεσσαλονίκη. Είχατε πρόβλημα μέσα? Κανένα πρόβλημα δεν είχαμε μέσα. Κανένα. Κανονικά όλοι μπήκατε, ας πούμε, τα λοιπά. Κανονικά ήμασταν γύρω στα 30 άτομα και Ελλάδα και Κύπρο και μπήκαμε κανονικά. Και οι Κύπροι βάλαν το πανό τους αντίστοιχα. Μάλιστα. Για τα γεγονότα του Youth League τι ενημέρωση είχατε? Εκείνη... Για τα γεγονότα θα σας πω, δεν είναι μόνο τα γεγονότα του Youth League, γιατί συμβαίνει και άλλο ένα γεγονός το οποίο κανένας δεν το ανέφερε, γιατί έγιναν οι οπαδοί που ερχόταν πορεία μετά το παιχνίδι της ΚΑΠΑ 19, γιατί ήρθαν και κάποιοι με πορεία άνθρωποι με το μετρό και φάγανε χημικά μες στο μετρό και ερχόταν και ήταν σε κακό χάλι άνθρωποι, αυτό δεν υπόθηκε πουθενά. Είναι κάτι καινούριο. Α, είχε και εκεί. Βεβαίως. Κάπου εγώ το είδα, έχει αναφερθεί νομίζω κάπου. Ότι έγιναν και στα τρένα επεισόδια. Βεβαίως. Γιατί και εκεί τους πετούσαν μολότοφ και ήταν αστυνομικές δυνάμεις
και τρέχαν οι άνθρωποι και αυτοί να επιβάλλουν την τάξη. Τελικά μάθαμε γιατί έγινε όλο αυτό, δηλαδή, τι υπήρχε κάποιο προηγούμενο... Ακριβώς, προηγούμενα το 2015. Α, τα επεισόδια που είχαν γίνει το 2015, κάποιοι θεώρησαν ότι θα τα συνεχίσουν και τώρα. Βέβαια τώρα εδώ κάνουν ένα μεγάλο λάθος, ναι. Γιατί το να πας να επιτεθείς σε ανθρώπους και σε παιδιά, παιδιά γιατί είναι κάτω των 19 εκεί πέρα η παίκτες της Μπάγερ, για την Μπάγερ είναι μεγάλο θέμα αυτό. Δεν είναι όπως γίνεται εδώ και το ξεχνάμε την άλλη και μέρα. Λέμε, εντάξει, έγινε, δυστυχώς. Εκεί μιλάμε για παιδιά, για τις οικογένειές τους, έτσι. Ναι. Είναι άλλη φιλοσοφία. Και από ό,τι διαβάζω και την ενημέρωση που έχω, θα είναι λίγο δύσκολος ο επαναληπτικός για τον Ολυμπιακό. Αλλά μα κάνουν αντίστοιχα πράγματα, θα τιμωρηθούν και αυτοί. Δεν κατάλαβα. Δεν μπορεί να πάμε στη λογική ότι επειδή μας τυπήσαν. Θα είναι τεταμένη η ατμόσφαιρα, τέλος πάντων. Εκεί προσέξτε να δείτε. Θα ενημερώσουν την ομάδα, η ομάδα θα ενημερώσει την αστυνομία και θα υπάρχει εκεί έλεγχος. Δεν θα δράσουν οι οπαδοί. Γιατί οι οπαδοί της Μπάγκερ δεν είναι χούλιγκαν. Δεν είναι χούλιγκαν. Δεν είναι τόσο φανατικοί. Ναι. Όπως με την έννοια όπως το καταλαβαίνουμε εμείς. Εδώ. Οι άνθρωποι πάνε στο γήπεδο γιατί θεωρούν ότι πάνε στο θέατρο. Πήγαμε, πήγαμε. Μπάγερ Νάρης είχαμε πάει. Ναι. Φάγαμε έξι βέβαια. Αλλά... λοιπόν, λοιπόν, ο Τόρ και Τόρ συνέχεια ακούγαμε το Τόρ. Αλλά όχι, ναι, πήγαμε. Ναι. Το είδαμε το γήπεδο και, και τη συμπεριφορά του εννοώ. Αυτό είδα, ρε παιδί. Ναι, ναι, ναι. Και είχε και πάρα πολύ κόσμο, άρεσε εκείνο το ματς. Είχε 6-7.000 κόσμο. Και δεν έγινε το παραμικρό. Ήταν στην πλατεία και πήραν αυτό το κρασί. Πώς το λένε, το. Το Glühwein. Καλά, ζεστό κρασί είναι δυνατό. Το κρασί είναι ωραίο. Όχι, ωραίο. Τέλος πάντων. Το χειμώνα. Το παραβλέπω αυτό. Το παραβλέπω. Στην πλατεία ήταν συγκεντρωμένοι. Δεν έγινε όντως το παραμικρό. Και ίσα ίσα που το διασκέδαζαν κιόλας οι άνθρωποι. Γιατί είναι ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα. Σίγουρα. Απλά να σας πω ότι σήμερα που μιλάω με κάποιους μέσω διαδικτύου, ναι. Προσπαθώ να ερεμήσω λίγο τους Γερμανούς, έτσι που είναι οι οργανωμένοι. Ναι. Να σας πω ότι δεν είμαστε έτσι, γιατί το φαινόμενο αυτό παίρνει και άλλες διαστάσεις. Όταν βγαίνω σε κάθε σελίδα στο Facebook και μας λένε ότι εμείς είμαστε σε κρίση, είμαστε ζητιάνοι και δεν έχουμε να φάμε και ότι από τον τουρισμό και αυτά που κάνουμε είναι αντίον του τουρισμού, παίρνει μεγάλες διαστάσεις. Βέβαια παίρνει. Έτσι. Διεθνές ρεζιλίκη. Διεθνές ρεζιλίκη είναι αυτό για τώρα. Για να είμαστε δίκαιοι, φυσικά και είναι μια ξεφτύλα αυτό που έγινε χθες. Αλλά από την άλλη, okay, σε όλα τα γήπεδα όλου του πλανήτη γίνονται περιστατικά. Απλά δεν έχουμε συνηθίσει να γίνεται σε παιχνίδι. Σε τσιρικάδες τώρα, Μπάγερ, ναι, τώρα δεν είναι. Αυτό γκολ ολκής είναι αυτό. Επισήμως από την Μπάγερ είχατε καμιά επαφή μετά τα περιστατικά. Όχι, είναι ακόμα νωρίς. Είναι ακόμα νωρίς. Και είδα ότι αυτοί βάλαν στο site τους κάτι πολύ light, ας πούμε, η αναφορά. Δεν ήταν κάτι έτσι... Τα υποβαθμίζουν. Ναι, γιατί δεν θέλουν να δώσουν έκταση, λογικό. Ναι, ναι, τα υποβαθμίζουν. Μπορεί να κινηθούν με επιστολές ή με διαμαρτυρίες. Σωστά, επισήμως. Ναι. Αλλά μέχρι εκεί. Δεν κάνουν κανένα insta-story αυτοί να ξεφωνίζουν και τέτοια. Όχι, όχι. Αυτά είναι στην Ελλάδα μόνο. Έξω από το γήπεδο. Τρει ώρα το βράδυ. Ο Γερμανός που χτυπήθηκε λίγο παραπάνω είναι ο υπεύθυνος των οργανωμένων οπαδών. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εντελώς φιλήσυχος. Ο οποίος ήταν νομίζω στο γήπεδο. Ήταν στο γήπεδο γιατί... Στα επεισόδια. Οπαδί. Γι' αυτό ήταν και αυτός τους έφαγε. Φιλήσυχος είναι ο αρχηγός. Ο υπεύθυνός τους. Σαν να λέμε ο υπεύθυνος ασφαλείας, ας πούμε, κάπως έτσι. Ο ποικιλίδης ο συγχωρεμένος, λέει, κάπως έτσι. Ναι, ναι, ναι. Α, μάλιστα. Ο άνθρωπος, πραγματικά σας λέω, επειδή τον έχω γνωρίσει, είναι... Ποιος ήταν, ο Γεματούλης που είχε το χτύπημα στο πρόσωπο. Ναι, ναι. Ο Άντι Μπρουκ, ναι. Ο Άντι Μπρουκ. Άντι Μπρουκ. Να τον βγάλουμε. Τον Άντι Μπρουκ. Βέβαια. Και ο πρόεδρος της Ντόρτμουντ, ο Μανιώνα. Και εκεί. Ναι. Με τον Αλέξανδρο μιλάτε ή είστε μαλωμένοι? Μιλάμε, όχι, μιλάμε κανονικά. Επειδή είναι Ντόρτμουντ. Επειδή είναι Ντόρτμουντ, φίλε, φυσικά. Και τώρα έχει ανοίξει και δουλειές με τον Ένιν και τα λοιπά. Καλά, πώς σας έφαγε έτσι η στροφή, επειδή είναι Ντόρτμουντ με τον Άρη, Δεν ξέρω, εντάξει τώρα. Πώς δεν ήρθατε εσείς μεταφραστές? Άλλο μέγεθος η Ντόρτμουντ, άλλο εμείς. Σωστό. Σωστό και αυτό. Μεγάλη τριβή. Κύριε Γεωργιάδη, μετά τα γεγονότα και οι Γερμανοί και εσείς μετά δεν υπήρχε κανένα θέμα, έτσι. Φύγατε κανονικά. Κανονικά φύγατε. Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού εκεί πέρα από τους σεκιουριτάδες μετά σας είπαν τίποτα, είχατε όχι, καμιά. Τίποτα. Γιατί Θεσσαλονίκη μόνο είχαν ένα θέμα. Τίποτα, κανένα θέμα δεν είχαμε. Κανένα. Μάλιστα. Μόνο το θέμα δηλαδή ότι σας πήραν το πανό στην αρχή, το οποίο το επιστρέψαν με την παρέμβαση των ανθρώπων της Μπάγερ. Ακριβώς. Μάλιστα. Και αυτό έχει τη σημειολογία του και ξαναλέω, αν δεν ήταν UEFA. Θα είχαμε άλλα, απλά επειδή είναι UEFA και δεν θα γίνει, το δίνανε το πάνω. Πού θα το γινόταν, λιγότερο. Θα γινόντουσαν και άλλα, άμα ήταν Ελλάδα. Ναι. Εντάξει. Ευτυχώς. Δεν θέλω να το φαντάζομαι ότι θα γινόταν. Βασικά, να είμαστε ειλικρινείς, δεν θα πηγαίνατε αν ήταν Ελλάδα.
Γιατί έχουμε και αυτό το εκπληκτικό φαινόμενο να μην μπορείς να πας να δεις την ομάδα σου ναι. στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και ναι. κάποια τέτοια γεγονότα είναι σε αυτά στα οποία πατάνε όσοι δεν θέλουν τις μετακινήσεις. Ναι. Αλλά θα πεις τώρα εδώ τι μετακίνηση. Εδώ δεν είχαμε παδούς. Εδώ είχαμε παιδάκια. Εδώ είχαμε παιδάκια. Δηλαδή. Εντάξει. Ο Κάρλος δεν καταλαβαίνει από τίποτα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Γεωργιάδη που μας μιλήσατε. Στη Γερμανία θα πάτε στο μάτς εσείς. Θα πάνε κάποια παιδιά, θα πάνε, ναι. Μάλιστα. Ωραία. Θα πάμε. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.